Καλημέρα σας. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Είσαστε και υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης και είσαστε και ευρωβουλευτής του κόμματος. Καλησπέρα και σε εσάς και τους ακροατές σας. Κύριε Ζεριανόπουλε, έχω μπροστά μου τον ριζοσπάστη. Ξέρετε, παρακολουθώ και το ρεπορτάζ του ΚΚΕ εκ μέρους του πρώτου προγράμματος, οπότε σας παρακολουθώ. Και νομίζω ότι κάνετε πολύ καλά για να ενημερώνεστε για τα πραγματικά που συμβαίνουν. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι προσπαθώ να κάνω ό,τι μπορώ καλύτερα. Διαβάζω λοιπόν τώρα το πρώτο θέμα του ριζοσπάστη. Προοδευτικό μέτωπο εντός εισαγωγικών με ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση και επιχειρηματικούς ομίλους, κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ο υπέρτιτλος, καταλάβουμε την κριτική προς τα που κατευθύνεται. Και ο υπότιτλος είναι ακόμα πιο αναλυτικός. Καμιά πραγματική διαφορά δεν θα βρει ο λαός όσο και αν ψάξει στους από προσανατολιστικούς καυγάδες ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Μόνο ο ίδιος μπορεί να κάνει διαφορά με ισχυρό ΚΚΕ παντού. Θα έλεγα ότι είναι μια κλασική γραμμή του ΚΚΕ. Όλοι οι άλλοι είναι ίδιοι, μόνο εμείς και χωρίζουμε. Έτσι δεν είναι? Το ερώτημα δεν είναι αν είναι κλασική γραμμή. Το ερώτημα είναι αν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Και νομίζουμε ότι ο κόσμος έχει την πείρα πλέον για να το κρίνει αυτό το πράγμα. Και νομίζουμε ότι το κρίνει. Δηλαδή βλέπει ότι πραγματικά δεν υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στην διαχείριση της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ παλιότερα και σήμερα βεβαίως του ΣΥΡΙΖΑ. Η μοναδική διαφορά που μπορεί κάποιος να διακρίνει όλα αυτά τα χρόνια είναι η πολύ μεγαλύτερη ευκολία με την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ πέρασε την ίδια πολιτική με αυτή της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Γιατί λοιπόν την πέρασε? Με μειωμένες αντιστάσεις. Κοιτάξτε λίγο. Χρησιμοποίησε κάτι που παλιότερα είχε κάνει το ΠΑΣΟΚ στη δεκαετία του 80. Χρησιμοποίησε την αριστερή φρασιολογία, τον αριστερό μανδύα, διέστρεψε την πραγματικότητα, ούτως ώστε να περάσει πιο ανέμελα, πιο χωρίς πολλές, πολύ περισσότερες αντιδράσεις, να περάσει ακριβώς την ίδια πολιτική. Κατά αυτήν την έννοια, ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ, και επιτρέψτε μου αυτή την εμπειρία να τη μεταφέρω και από το Ευρωκοινοβούλιο, θεωρείται πολύ πιο χρήσιμος για τα μέτρα τα οποία πρόκειται να συνεχίσει βέβαια να λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέτρα αντιλαϊκά. Θεωρείται πολύ πιο χρήσιμος για το ΝΑΤΟ. Ήταν αυτός ο οποίος πέρασε την εξάπλωση των στρατιωτικών βάσεων του ΝΑΤΟ και των Αμερικάνων σε όλη την Ελλάδα. Είναι αυτός ο οποίος έδωσε τη λύση που συνέγραψαν κυριολεκτικά στη Συμφωνία των Πρεσπών οι Αμερικάνοι, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Απλώς το υπέγραψε ο Τσίπρας και ο ΖΑΕΦ. Ένα πρόβλημα το οποίο υπήρχε εδώ και χρόνια και το οποίο λύθηκε με αυτόν τον τρόπο. Ο τρόπος δεν είναι βεβαίως το όνομα. Ο τρόπος είναι η μεγαλύτερη και ισχυρότερη εγκατάσταση του ΝΑΤΟ και των Αμερικάνων στα Βαλκάνια με επίκεντρο την Ελλάδα και αν το θέλετε, επειδή μιλάμε από Θεσσαλονίκη, με επίκεντρο την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλονίκη. Έτσι λοιπόν είναι πολύ πιο χρήσιμο. Να σας πω κάτι. Θα μπορούσα να σας ρωτήσω κάτι ή σας ρωτάω εγώ. Το γεγονός ότι η συμφωνία με την Βόρεια Μακεδονία πλέον είναι θετική για το ΝΑΤΟ, για τα συμφέροντα του ΝΑΤΟ, την καθιστά αυτόματα αρνητική για τα εθνικά συμφέροντα? Ακριβώς, γιατί αυτό λέει και η... Δηλαδή γιατί δεν μπορεί να είναι θετική και για το ΝΑΤΟ και για τα εθνικά συμφέροντα? Θα σας καλούσα έτσι για την οικονομία της συζήτησης να θυμηθείτε μια περίπτωση όπου η επέμβαση του ΝΑΤΟ έφερε ειρήνη, αλληλεγγύη, ηρεμία στους λαούς. Γιατί εμείς από την πλευρά μας λέμε ότι δεν υπάρχει ούτε μία τέτοια περίπτωση. Οποιαδήποτε επέμβαση του ΝΑΤΟ είναι στρατιωτική, είναι πολεμική, παράγει πολέμους, παράγει προσφυγιά, χύνει αίμα, αλλάζει σύνορα. Για κοιτάξτε λίγο, φτάνουμε κοντά στις τρεις επόμενες μέρες. Θα τιμήσουμε, αν το θέλετε, εδώ στη Θεσσαλονίκη, την επέτειο της μάχης που έδωσε το ΚΚΕ και μόνο, το υπογραμμίζουμε, ενάντια στο πέρασμα των ατοικών από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης το 1999 για να ματοκυλήσουν τη Γιουγκοσλαβία και να τη διαλύσουν. Ναι, έχετε. Άλλωστε, το δεύτερο θέμα του ριζοσπάστη σήμερα αναφέρεται στο αφιέρωμα που έγινε για τα 20 χρόνια από τους βομβαρδισμούς στη Γιουγκοσλαβία. Τώρα, εγώ θέλω να γίνω ακόμα πιο σκληρό συνήγορο του διαβόλου. Επιτρέψτε μου μονάχα αυτό. Ενδεικτικά θα γίνει μια μεγάλη επαιτειακή εκδήλωση με τη συμμετοχή του γραμματέα του κόμματός μας εδώ στη Θεσσαλονίκη τη Δετάρτη 27 Γενάρη στο Πανεπιστήμιο. Και τότε... Για να τιμήσουμε αυτό. Ωραία, ωραία. Αλλά... Εγώ θέλω όμως, μια που αναφέρεστε στην ιστορία, στη σύγχρονη ιστορία και κάνετε αναφορά στους βομβαρδισμούς στη Γιουγκοσλαβία, να σας κάνω μια ερώτηση. Ας πούμε, επιτραπεί έστω και προβοκατόρικη ή σκληρή, όπως θέλετε, πείτε τι. Να. Θα έπρεπε λοιπόν το ΝΑΤΟ, ο διεθνής παράγοντας, η Ευρώπη, να κλείσει τα μάτια στο έγκλημα στη Σρεμπρένιτσα, το μεγαλύτερο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην καρδιά της Ευρώπης, όπου 8.000 άνθρωποι σφαγιάστηκαν μέσα σε 48 ώρες από παρακρατικούς Σέρβους?
Δηλαδή δεν έπρεπε να επέμβει κάτι, δεν έπρεπε να υπάρξει μια ανθρωπιστική επέμβαση. Και πώς αν δεν χτυπιόταν το σερβικό κράτος, θα μπορούσε να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Ήταν ένα έγκλημα, έτσι, δεν διαφωνούμε σε αυτό. Καταρχήν να σας πω το εξής. Πολλά από τα εγκλήματα τα οποία αποτέλεσαν την αφορμή για τις επεμβάσεις του ΝΑΤΟ, αποδείχθηκε ότι δεν μιλάω τώρα για τη Σρεμπρένιτσα, γενικώς μιλάω, αποδείχθηκε ότι ήταν στην φαντασία μονάχα και στη συγγραφή του ΝΑΤΟ. Σας θυμίζω αυτό το οποίο παραδέχθηκαν πλέον οι πάντες και οι διεθνείς οργανισμοί, ότι τα λεγόμενα πυρηνικά όπλα τα οποία είχε ο Σαντάμ στο Ιράκ δεν υπήρξαν ποτέ. Σωστά. Έτσι δεν είναι. Σωστά. Το ίδιο συμβαίνει και στη Συρία. Τα χημικά τα οποία υποτίθεται ότι εξαπέλει η κυβέρνηση της Συρίας απέναντι σε ορισμένους πληθυσμούς, αποδείχθηκε ότι δεν υπήρχαν ποτέ. Άρα πρέπει να κρατάμε πάρα πολύ μικρό καλάθι, ως καθόλου καλάθι, στις αφορμές που κατασκευάζει το ΝΑΤΟ για να επεμβαίνει. Δεύτερον, με συγχωρείτε, τις διαμάχες ανάμεσα στις εθνότητες της Γιουγκοσλαβίας, γιατί ήταν ένα πολυεθνικό κράτος, ποιος τις καλλιέργησε? Γιατί η Γιουγκοσλαβία έζησε για περίπου μισό αιώνα με διαφορετικές εθνότητες, σε απόλυτη ειρήνη, αλληλεγγύη και συνεργασία μεταξύ αυτών των διαφορετικών εθνοτήτων. Δεν είχε καταγραφεί ποτέ μια τέτοια διαμάχη. Τις καλλιέργησε λοιπόν το ΝΑΤΟ, τις καλλιέργησε η Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως η Γερμανία, για να δημιουργήσει, για να αλλάξει σύνορα, να διαχωρίσει, να διαλύσει τη Γιουγκοσλαβία, να δημιουργήσει κράτη προτεκτοράτα, βλέπε Κόσοβο, τη μεγαλύτερη βάση σήμερα των Αμερικάνων στην Ευρώπη. Κάτι τέτοιο πάει να γίνει και στα Σκόπια. Ούτως ώστε να επιβάλλει τη θέλησή της να καταλάβει θέσεις στα Βαλκάνια, όλοι αυτοί για τους οποίους μιλούσαμε, σε αντιπαράθεση με τη Ρωσία. Με συγχωρείτε, το πρόβλημα των Σκοπίων δεν στηρίζεται στην ύπαρξη του κράτους, αυτοτελούς κράτους των Σκοπίων, που βεβαίως σήμερα κανείς δεν έχει αντίρρηση στο να υπάρχει. Έτσι, αλλά δεν δημιουργήθηκε από τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας με τους βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ. Αυτό πρέπει να δούμε. Άρα, κανένας δεν μπορεί να μας πείσει και κανένας δεν μπορεί να πείσει το λαό ότι το ΝΑΤΟ είναι παράγοντας ειρήνης, όπως λέει ο κ. Τσίπρας. Το ΝΑΤΟ εξ ορισμού από τη γέννησή του είναι παράγοντας πολέμου, είναι παράγοντας επεμβάσεων, είναι παράγοντας ο οποίος θέλει να ελέγξει διάφορες περιοχές του πλανήτη. Και όταν λέμε να τις ελέγξει, δεν είναι μονάχα στρατιωτικά. Κοιτάξτε λίγο, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μιλάμε από τη Θεσσαλονίκη, με την ιδιαίτερη σημασία γεωστρατηγική που έχει όσον αφορά και να κλείσουμε με αυτό. Ναι. Προχθές ήταν εδώ ο Αμερικάνος πρέσβης, ο κύριος Πάγιατ. Είναι ο πρέσβης, σας θυμίζω, ο οποίος βρισκόταν σαν πρέσβης των ΗΠΑ στην Ουκρανία όταν έγινε το πραξικόπημα που ανέβασε κυβέρνηση στην οποία συμμετέχουν ναζιστές, ανοιχτοί ναζιστές. Έχει λοιπόν το know-how για να επιβάλλει και ανάλογες πολιτικές και στη χώρα μας. Ήρθε λοιπόν εδώ για να αποχαιρετήσει αμερικάνικα στρατεύματα που φεύγανε από τα σύνορα της Ρωσίας προς την Αμερική και αντίστοιχο πολεμικό υλικό. Όλες οι πολιτικές δυνάμεις πλην ΚΚΕ τον χειροκρότησαν. Ακόμα και οι υπέρμαχοι της Συμφωνίας των Πρεσπών και οι αντίθετοι με τη Συμφωνία των Πρεσπών, οι λεγόμενοι Μακεδονομάχοι, όπως για παράδειγμα ο κ. Τζιτζικώστας, ο Περιφερειάρχης της Κεντρικής Μακεδονίας. Και κανένας μα κανένας δεν μίλησε για το γεγονός, ντροπιαστικό κυριολεκτικά για τη χώρα μας και το λαό μας, ότι η τελευταία έκθεση του State Department, του Αμερικάνικου Υπουργείου Εξωτερικών για τη χώρα μας, προβλέπει σαν ρόλο της Αμερικάνικης Πρεσβείας ποιον? Ότι η Αμερικάνικη Πρεσβεία στην Ελλάδα, σε συνεργασία με την Εκκλησία, με τα πανεπιστήμια, με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, με επιχειρηματικούς φορείς και με ΜΚΟ, τις βρώμικες ΜΚΟ, θα πρέπει να επιβάλλουν την ανάδειξη ηγετών και σε κεντρικό επίπεδο στη χώρα μας και σε τοπικό επίπεδο, μιλάμε για περιφερειάρχες και δημάρχους, φιλικούς, όπως λέει, στα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ. Μόλις χθες το απόγευμα, επιτρέψτε μου μονάχα αυτό, γιατί είναι σημαντικό. Μόλις χθες το απόγευμα, σε μια περιοδία που έκανα σαν υποψήφιος δήμαρχος στον Ευκλείδη, μια τεχνική σχολή εδώ μεγάλη της Θεσσαλονίκης, έμαθα λοιπόν από τους καθηγητές ότι αυτό δεν είναι μια γενική διακήρυξη. Έχει σταλεί εγκύκλους από το Υπουργείο Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ στα σχολεία να προετοιμάσουν πρόγραμμα συμφωνημένο μεταξύ της Αμερικάνικης και της Ελληνικής κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ για να εκπαιδευτούν τα παιδιά, οι μαθητές,
με ανταλλαγές μορφωτικές με τις Ηνωμένες Πολιτείες κτλ. Σε αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση. Λοιπόν, είναι το λεγόμενο πρόγραμμα FLEX. Ωραία. Για να αναδείξουν ηγέτες φιλικούς προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κύριε Ζαριανόπουλο, ο Σωτήρης Ζαριανόπουλος, ευρωβουλευτής του ΚΚΕ και υποψήφιος δήμαρχος της Θεσσαλονίκη. Σας ευχαριστούμε πολύ και καλή επιτυχία προσωπικά στις εκλογές που έρχεστε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.